Και τώρα, PAOK24.com on air. Τα νέα του PAOK στον Λίμπερο 107,4. Στα μικρόφωνα, ο Δημήτρης Σορμπατζόγλου και ο Σταύρος Κόλκας. Ολόκληρη ομάδα του www.paok24.com στον Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε, πάω 24. Εδώ στον Λίμπερο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Αύγουστος. 3 Αυγούστου. Λογικά μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Μόνο. Μέσω ίντερνετ. Γιατί δεν υπάρχει ρεύμα στο βουνό από όπου εκπέμπουμε και θα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Ραδιοφωνικά και μέσα τη συχνότητα του 107,4. Μέσα από το ίντερνετ παίζουμε κανονικά. Και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για να ακούσετε τα νέα του ΠΑΟΚ, ενημερώστε και τους άλλους. Το ΠΑΟΚ 4 μέσα από το διαδίκτυο. Μόνο. Αποκλειστικά. Ναι, αλλά πώς σας ακούσουν για να πούνε στους άλλους ότι είναι μόνο διαδίκτυο. Αυτοί που ακούνε τώρα στο ίντερνετ, θα το διαδώσουν. Και στους άλλους που αγωνιούν και ρωτάνε και έχει γίνει ένας χαμός τώρα γιατί δεν παίζει το ραδιόφωνο. Αυτό είναι το θέμα. Πρώτο θέμα, ζήτηση στην πόλη. Τι και αν το χρηματιστήριο έχει πέσει καμιά 522%. Το θέμα είναι γιατί δεν παίζει ο Λίμπερο. Ραδιοφωνικά. Και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν έχει βουνό χορτιά της. Γιατί δεν έχει ρεύμα χορτιά της. Δεν έχει βουνό χορτιά της, παιδιά, το παιδί. Δεν πληρώσει χορτιά της το ρεύμα. Δεν πήγε κανείς να πληρώσει το στο χορτιάτι. Εκεί είναι το ρεύμα κοινό για όλους. Όλους τους σταθμούς. Τι. Κομμάτια. Αφού δεν παίζει κανένα ραδιόφωνο. Μερικά παίζουν. Μπορείς να μας πεις ποια είναι να τα πούμε στον ένα να ακούσει ο κόσμος καμιά μουσική. Τίποτα. Ρε τι γίνεται. Άμα ξεκινάει καλή εβδομάδα τώρα φαίνεται. Δηλαδή είναι πεντακάθαρο. Άμα ξεκινάει καλά και ο μήνας. Είναι όλα καλά πάνε. Αγγελία, ζητούνται ποδοσφαιριστές άνω των 22-25 χρονών να πάνε να γεμίσουν την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν παίχτες. Κρίμα είναι όποιος μπορεί, ας πάει να δώσει το παρόν, κάνα μισάρο, να βγει κανένα διπλό. Δεν υπάρχουν παίχτες. Ο Σταύρος θα είναι παρόν σήμερα από τις 7 μέχρι τις 7.30, μετά δεν μπορεί να, πρέπει να φύγει. Στην προπόνηση. Μετά όποιος μπορεί να καλύψει κάποια κενά. Έχουν μείνει 15-16 παλικάρια να προσπαθούν. Όλοι οι υπόλοιποι λείπουν. Μεταγραφές δεν έχουν γίνει. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Χθες κλήθηκαν 2 νεαροί. Από σήμερα πρέπει να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι. Ας γίνει μια προσπάθεια να γεμίσει η ομάδα
Και από εβδομάδα βλέπουμε. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Ο Κλάους δεν μπορεί να παίξει. Έχει ένα δάχτυλο λιγότερο. Εντάξει, φίλε. Αυτό μπροστά στο γενικό θέμα τι κακό είναι. Έχει ένα δάχτυλο λιγότερο. Σιγά. Δηλαδή πρέπει να πατάει και να παίζει με τα 10 δάχτυλα. Δεν μπορεί με τα 9. Ας γυμνάσει και λίγο το εξωτερικό. Ε. Τι κάνει. Το μεγάλο δάχτυλο στο πόδι βοηθάει αρκετά στο πλασέ, στο μύτο, το οποίο δεν χρησιμοποιεί ποτέ ο Κλάους. Ποτέ με μύτο. Αλλά στο εξωτερικό, αν το γυμνάσεις, μπορεί να παίξει. Γιατί δεν παίζει. Πώς θα πατάει το πόδι, Μίτσο? Θα είναι αερινός. Ας το γυμνάσεις να πατάει στην εξωτερική πλευρά. Ας βάλει εκείνο το παπούτσι που φορούσε στην προετοιμασία, το ειδικό. Το κουνάκι. Ναι. Σαν εκείνο που φορούσαν την κόμενα στην Πολύχνη παλιά. Να πάρει και 3 πόντους παραπάνω. Είναι κοντός. Άμα θέλεις, υπάρχουν λύσεις. Θέλουμε να θέλεις. Διάθεση να υπάρχει. Εδώ δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Κλείθηκε ο άλλος από την παραλία να κάνει προπόνηση. Και να πεις ότι δεν έχει αγώνες ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει υποχρεώσεις. Παίζουν κανονικά την Πέμπτη. Παιχνίδι πρόκρισης. Τι να πεις. Δεν λες και τίποτα. Καλή τύχη, καλή επιτυχία. Ο Θεός μαζί τους. Μην γίνει καμιά στραβή. Μην γίνει καμιά στραβή, γιατί... Αυτό που έγινε με τον Λούκας, πραγματικά, δηλαδή... Τι έγινε με τον Λούκας? Που του δώσαν άδεια. Αφού δεν πήγαινε άλλο, ρε εσύ. Γιατί δεν πήγαινε άλλο? Δεν πήγαινε άλλο, αφού λένε ότι δεν μπορούσαν να το αντέξουν άλλο και δεν αντιμετωπίζουν την κατάσταση και έπρεπε να δοθεί μια λύση. Έπρεπε να πάει εκεί για να το κλείσει το θέμα μια και καλή, θετικά ή αρνητικά. Σήκωσαν τα χέρια ψηλά, δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν. Λογικά νομίζω ότι τους έχει κάποιο ηχογραφημένο, τους έχει ηχογραφήσει να λένε κάτι κακό, ναι, και τους απειλεί. Ναι, δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή κάτι που έχει στα χέρια του αυτός. Ποιος ξέρει, καμιά δουλειά, τίποτα άλλο, καμιά μεταγραφή, κανένα... Ένα πλοίο με 2 τόνους, ξέρω. Όχι, μην το πας τώρα, δεν είναι. Κάτι έχει γραφημένο από πέρυσι, ακόμα, ποιος ξέρει ποιον, και του λέει, άμα δεν μου κάνει το χατήρι, θα σας βγάλω στη δημοσιότητα αυτά που λέγατε. Δηλαδή, πώς αλλιώς καταφέρνει και πετυχαίνει όλα αυτά τα πράγματα που πετυχαίνει? Δεν έχει καμία λογική αυτό που γίνεται. Μπράβο το Λούκας. Μπράβο και αυτός και ο μάνατζέρ του μπορούν να ανοίξουν σχολή που θα διδάσκουν το πώς καταφέρνουν πάντα να επιβιώνουν και να πετυχιώνουν το σκοπό τους κάνοντας κομμάτια μια ομάδα. Το κάναν μία, το κάναν δύο, το κάναν τρεις και συνεχίζουν ακάθεκτοι χωρίς καμία... χωρίς να έχουν υποστεί το παραμικρό. Χωρίς κανένα αντίκτυπο. Μπράβο στον Λούκας Πέρεθ, ο οποίος το καταφέρνει εξαιρετικά. Γιατί πρέπει να πάει εκεί, Δημήτρη, να μιλήσει ο Λούκας? Υπάρχει πληροφορία ότι πέρα από το Χορτιάτη, όπου έχει κοπεί το ρεύμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν παίζει έχει το ραδιόφωνο, κοπεί και τα... έχουν κοπεί τηλεπικοινωνίες και όλα εκεί, ο ΤΕΙ, η Vodafone, η Wind και τα λοιπά, της Ισπανίας, στην περιοχή της Γαλλικίας. Ναι. Δεν υπάρχουν τηλέφωνα, γραμμές, ναι, και δεν γίνεται καμία επαφή προς τον έξω κόσμο. Δεν υπήρχε... Δεν είναι η Γαλατεία στην περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είναι η Γαλλικία. Η Γαλλικία, στην Ισπανία εκεί, προς τον Ατλαντικό. Στην ερώτηση γιατί δεν μπορούν να έρθουν εδώ οι Ισπανοί, για να διαπραγματευτούν αυτό τόσο καίγονται να πάρουν τον Λούκας, η απάντηση είναι ότι έχουν κοπεί οι γραμμές, οι αεροπορικές,
Δεν υπάρχει πτήση που να φύγει από τη Γαλλικία. Έχει αποκοπεί το μέρος. Α, ούτε και πτήσεις, δεν μπορούν να βρουν πτήσεις. Όχι, δεν μπορούν ούτε πτήσεις να βρουν. Αυτή είναι η εξήγηση λογικά. Απ' τη μία ο Λούκας έχει ένα ηχογραφημένο που τους απειλεί, την ναι, ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι. Απ' την άλλη έχουν κοπεί κάθε είδους επικοινωνίες, τρόποι επικοινωνίας με τη Γαλλικία. Φαξ, mail, Skype, οτιδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με, ναι, με έναν άμα σε απόσταση. Και το τρίτο, δεν υπάρχουν και πτήσεις από Γαλλικία προς Θεσσαλονίκη. Έχει απαγορευτεί η έξοδος σε όλους τους Γαλλιθιάνους από τη χώρα, από την περιοχή. Α, ανέλαβε ο Στάλιν. Ναι, δεν μπορούν να βγουν. Τσαουσέσκο μήπως. Δεν μπορούν. Δέχονται κόσμο. Πίνοσετ. Δέχονται κόσμο. Αλλά μόνο και γενείς. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό δεν ταξίδεψε κανένας δικός μας με τον Λούκας μαζί. Με τον μάνατζερ μαζί εννοείς. Με τον μάνατζερ και τον Λούκας. Ο Λούκας γιατί να πάει. Ναι, αφού πήγε που πήγε. Δεν πρέπει να πάει κανένας δικός μας. Περιουσιακό μας στοιχείο είναι. Λες, αφού δεν μπορούν αυτοί να έρθουν εδώ, τους έχει απαγορευτεί έξω από τη χώρα. Ναι, πάμε όπως έπρεπε να έρθουν. Μια και καίγονται να ναι, τον αποκτήσουν. Έτσι, μπράβο. Μα εσύ δεν πας τώρα να πάρεις κάτι. Ναι. Α, όχι, ρε. Τι. Εγώ κάθομαι σπίτι και λέω μέσα μου. Άρεση Μασού, τη στείλε μου δύο φέτες γαλοπούλα και λίγο ανθότυρο και κόκκινη πιπεριά και ένα πεπόνι. Σα στέλνει να ξέρεις. Έχει τις υπηρεσίες. Έχει υπηρεσίες, αλλά εγώ δεν ανοίγω τον υπολογιστή να παραγγείλω μέσω e-shop. Ωραία. Έχει τέτοια υπηρεσία, είπα ΕΠΑΟΚ. E-shop. 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 E-player. E-player, δε φίλε, ναι. Ναι, δεν είναι. Ψάχνουμε κάποιες λογικές εξηγήσεις. Που αυτά γίνονται όλα παραμονές αγώνα επίσημου, εντάξει. Λεπτομέρειες, εντάξει. Τι. Λεπτομέρειες. Ποιος θα παίξει την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα. Η K22. Με κάποιους επίλεκτους. Τζιόλις. Όπως έκαναν οι Αφρικοί με κόσμος που παίζανε. Πού παίξε ο Μουτόμπο και ο Λάζο με τους Αφρικανούς. Ναι. Κάτι τέτοιο, το είδες αυτό. Όχι. Όρθιος κοιμάσαι. Θα παίξει κάπου 22 του ΠΑΟΚ, δεν έχει ανάγκη. Εξάλλου δεν είναι και κανένα τίποτα ιδιαίτερο. Η Σπάρτακ. Αυτοί ήρθαν εδώ πέρα και δεν έπιναν νερό και πάθανε αφυδάτωση. Τώρα μπορούν να κερδίσουν αυτόν τον ΠΑΟΚ. Δεν έπιναν νερό. Δεν είχαν, δεν πρόσεξαν. Και πάθανε αφυδάτωση. Πόσοι έχουν αφυδάτωση. Πέντε. Δηλαδή δεν παίζουν είχαν, καλά. Είχαν. Ωε, τώρα θα το ξεπεράσουν. Είχαν την Παρασκευή. Είχαν αυτό το πρόβλημα. Αφού ρε φίλε γίνεται έτσι, γιατί δεν τους λέμε να έρθουν να παίξουν εδώ ξανά. Πού να τραβιόμαστε τώρα εκεί. Μέσα από ποια διαδικασία θα γίνει αυτό. Να τους πούμε ρε, εσύ βαριόμαστε τώρα, όπως ο Λούκας που πήγε εκεί. Και δεν ήρθαν αυτοί. Ας πούμε, έλα, εντάξει τώρα, ρε, σου βάζω εγώ τα εισιτήρια. Εντάξει. Είναι η UEFA στη μέση που. Δεν έχει UEFA πρόβλημα άμα είναι. Άμα θέλουν. Και να πάρετε και τα έσοδα. Αλλά κάτσε γιατί άμα πάρουν και τα έσοδα, του βάλουμε και κανένα καρεκλάκι, μπάφαμε κανένα τρίμπαλο. Κάτσε, είμαστε και επίφοβοι εμείς. Να έρθουν αυτοί να παίξουν. Εντάξει, επειδή έχει αρχίσει αρνητικά την εκπομπή, οφείλω να σου πω ότι έρχεται ο Γκάρι Ροντρίγκες. Θα είναι εδώ και τα έχει βρει όλα με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Αποχαιρέτησε χθες με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα. Τους φίλους της Έλτσε. Ξέρεις τι σκέφτηκα μόλις το είδα. Τι, ότι. Το μήνυμα που θα αποχαιρετάει εμάς. Γιατί ρε φίλε, είναι ευγενής, είναι δηλαδή σωστός, είναι άνθρωπος, να μην αποχαιρετήσει την Έλτσε. Δράμα στην πόλη. Μύρισα με έναν της Έλτσε χθες. Και. Τίποτα, δεν δαγκωνότανε. Και αυτοί δεν έχουν τηλεπικοινωνίες, δεν έχουν κομμένα όλα και εκεί. Το άκουγα. Δεν έχουν καλό σήμα και εκεί. Πώς δεν πήγαμε εμείς εκεί και έρχεται ο Ροντρίγκες εδώ, αυτό το με έχει μπερδέψει. Τελικά τι γίνεται, παίρνουμε κάποιον να. Έρχεται αυτός. Ναι. Όταν θέλουμε να αγοράσουμε, πάμε εμείς. Ναι. Αλλά στην περίπτωση του Ροντρίγκες, φίλε, αυτός ήρθε, δεν πήγαμε εμείς. Αλλά γιατί πουλά στρέλα. Όποιος έχει ανάγκη, ρε φίλε, κάνει το ταξίδι. Είχε ανάγκη ο Ροντρίγκες. Εντάξει. Μεγάλο μέγεθος ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτόν. Ευρώπη, αυτά, τον Ατάλο. Ενώ ο Λούκας είναι μικρό μέγεθος. Ο ΠΑΟΚ και τον Λούκας. Έτσι αποδεικνύεται. Έτσι λειτουργεί και αποδεικνύεται. Έτσι αποδεικνύεται. Εσύ πες άμα είναι το αντίθετο. Εσύ πες άμα είχες κανέναν άλλον τεχνικό διευθυντή, θα γινόταν σήμερα. Τι να γίνει. Θα ήταν κριτικές, χαλαρές. Ναι. Θα ήταν κάτι. Είδες, ουρλιαχτά.
θα είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την ομάδα εφήβων. Ευτυχώς. Τι. Ευτυχώς, δεν υπάρχουν παλιοί. Και είναι καινούργιοι που αντιμετωπίζονται ψύχρεμα, καλοπροαίρετα και δεν δημιουργούνται τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή, εσύ είναι το τούτο, τι θα κάνεις τώρα, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται μεταξύ του τώρα. Ο Τούντορ είναι ο πιο αδικημένος από όλους. Εννοείται. Αλλά δεν ξέρω και τι λένε μεταξύ τους. Αυτό που ακούγεται και λέγεται είναι ότι δεν είναι τόσο γεσμέν. Όσο θα περιμέναμε με την έννοια ότι έχει την υποχρέωση στον Άρνεσεν που τον έφερε στον ΠΑΟΚ. Παρά τις αντίθετες απόψεις. Δεν του αρέσει αυτό που γίνεται. Ναι. Προφανώς δεν του αρέσει. Έχει μείνει χωρίς παίχτες. Και δεν μειώνουμε τα παιδιά που δίνουν τα πάντα και πάνε και πολύ καλά, εντάξει. Αλλά θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή στο 60, τον αριστερό fullback. Ποιον βάζεις? Ποιον αριστερό fullback? Ας πούμε ότι παίζεις 3-4-2. Ένα. Ναι. Ωραία. Και ποιος πρέπει να βγει? Και θες να αλλάξεις το Mac. Ποιος παίζει? Έψιλον. Ο Μιστακίδης. Αυτό θα είναι δεκάδα. Α, θα είναι δεκάδα ο Μιστακίδης. Στη θέση του Λούκας. Ο Κοροβέσης. Θα είναι αποστολή. Πώς να μην αποστολή, ποιος θα είναι? Ο Κοροβέσης. Ωραία. Μία αλλαγή. Άλλος. Χωρίς συμμετοχή μέχρι τώρα ο Κοροβέσης. Τι να κάνουμε. Έχει πολύ καλά παιχνίδια με τον Μπας Γιάννενα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θες να αλλάξεις σεντερφόρ? Εντάξει. Τι. Τι ρε φίλε, υπάρχει. Ποιος? Ο Σαλπικίδης. Τι κοιτάς? Κανονικά παρόν δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βγαίνει. Θες να αλλάξεις. Ναι. Δύο αλλαγές. Το οχτάρι σου. Το Μπέλκα. Ναι. Σαβίδης. Κυριάκος Σαβίδης. Ο μόνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, αν το προσέξετε, ο οποίος στην αναγραφή της αποστολής της ομάδας ναι. γράφεται και το μικρό το όνομα. Για να διευκρινίσει το λόγο. Ναι. Ναι, δηλαδή είναι όλοι με τα μικρά. Σαλπικίδης, Μαντούρο, Τζιόλης, Κάτσε. Να το. Κάπα Σαβίδης. Τα πρώτα μηνύματα. Ότι. Το μαγικό αριστερό σου, πότε θα το τσεκάρουν επιτέλους σε αυτήν την ΠΑΕ? Εννοείται. Αυτό είναι θέμα της προπόνησης. Για την προπόνηση που δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Και σεντερφόρ έχω. Σαλπικίδης. Άλλος. Οχτάρι είπαμε, Κυριάκος Σαβίδης. Πάρα πολύ καλός. Υπάρχει ένα πρόβλημα στα στόπερ. Πρόσεχε, θα πεις, έχει φύγει η Μούτζα. Θα φύγει, κοίτα την παλάμη. Μαντούρο. Σε στείλα. Και αν σου έρθει πρόβλημα στο εξάρι. Όλο προβλήματα βρίσκεις, ρε. Τι να κάνω, ρε φίλε, εγώ πρέπει να βρω κάτι. Στο εξάρι. Αναπληρωματικός. Χωρίς Μαντούρο που θα έχει παίζει στόπερ, λες εσύ. Όπως έχουμε ξέρει. Ο Λέκο τι έπαιζε. Ο Λέκο τι έπαιζε. Χαφ. Καλά είναι, μια χαρά είναι. Αριστερό πόδι έχει. Ο Λέκο αριστερό ήταν, αριστερό πόδι έχει. Λέγε. Τι να εξάρι. Πω, εξάρι. Ο. Έχω εγώ έτοιμο. Πούγκουρας. Έχω έτοιμο εξάρι. Ποιος? Ποιος? Που μπορεί να την παίξει τη θέση εύκολα. Ο Κλάους. Όχι. Με το μισό πόδι, όχι. Χαρίς δεν μπορεί. Τροματίας. Δεν μπορεί ο Χαρίς. Ο Γλύκος που θα έμπαινε πέρυσι εξτρέμ στην Νάπολη. Στην Νάπολη. Δεν. Αποκλείεται. Όχι. Δεν είναι έτοιμος. Σοβαρά πράγματα, ναι. Να μην ξεφεύγουν. Δεν μπορώ να φανταστώ, ρε φίλε. Ο Δέδας. Ο Δέδας. Δεν έχει εξάρι. Ο Τσόχλας. Ούτε ο Τσόχλας. Ο Σεπέντα. Δεν ξέρω τι να σου. Κατάλαβες πως έχουν αφήσει τον Τούντορ. Θα βρει μια λύση ο Κροάτης. Μέχρι τώρα κάτι έβρισκε πάντα. Δεν μπορεί τώρα να τα παρατήσει. Επειδή έχουν παρουσιαστεί ένα-δύο μικροπροβλήματα. Ένα-δύο-οχτώ μικροπροβλήματα. Στο ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ χτίζει ομάδα. Χτίζει ομάδα και όλα αυτά είναι. Αναπόφευκτα, δεν. Εντάξει, είναι αυτή η φάση περίεργη. Και στο κάτω-κάτω με τη Σπάρτα Τενάβα παίζεις. Πέντε γκολ τους έβαλε ο Ολιβάρες και με τον Άγκμπε. Τι τώρα. Θα πάρεις και παίχτη τη Σπάρτα Τενάβα. Άμα στραβώσει κάτι, είναι αυτά κόλπο του Ολυμπιακού. Εκεί στο ημίχρονο. Έτσι δεν κάνει ο Ολυμπιακός πάντα. Ναι, πριν παίξει με μια ομάδα.
Θα κάνεις κι εσύ. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Το πιο σοβαρό θέμα απ' όλα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε χθες παίκτες να κάνει προπόνηση και έπρεπε να κληθούν ένας-δύο νεαροί που ήταν εκτός ομάδας για να γεμίσει το ρόστερ. Όλα αυτά 3-4 ημέρες πριν το παιχνίδι το δεύτερο με την Σπάρτα Τρνάβα. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει και στον Αύγουστο και πλέον το όλο αστείο έχει πάρει λίγο δραματικές διαστάσεις και η μπάλα πολλές φορές τιμωρεί όταν την προκαλείς και όταν κάνεις πράγματα που δεν έχουν σχέση με ποδοσφαιρική λογική. Πολλές φορές θα σε τιμωρήσει. Θα δούμε αν αυτοί οι παίκτες μέχρι τώρα έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και ο προπονητής πάνω απ' όλα καταφέρουν και την Πέμπτη να σταθούν όρθιοι για να δώσουν και άλλο χρόνο στην ομάδα. Αυτό είναι το όλο θέμα. Βεβαίως ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ είναι να κάνει η ομάδα, δεν είναι να περάσει τη Σπάρτα Τράβα. Αλλά όταν έρχεται αυτή η ώρα του αγώνα, προσπαθείς τουλάχιστον να μην προκαλείς τη μοίρα και την τύχη σου. Ο ΠΑΟΚ την προκαλεί συνεχώς. Την Παρασκευή λέγαμε και απορούσαμε για τη στάση της ΠΑΕΠΑΟΚ στο θέμα του Λούκας, με αφορμή όλα όσα έκανε την Πέμπτη ο Ισπανός και όλες τις πληροφορίες ότι τελείωσε, φεύγει. Παρασκευή απόγευμα δόθηκε μια απάντηση από την ΠΑΕΠΑΟΚ που ήταν πολύ λογική, ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν ικανοποιεί η πρόταση, δεν φεύγει ο Λούκας. Αλλά από το Σάββατο και μετά πάλι δημιουργήθηκαν φοβερά ερωτηματικά για αυτή την υπόθεση και βεβαίως για τα υπόλοιπα τα οποία είναι ακόμα στον αέρα. Έχουμε μπει σε μια εβδομάδα που λογικά θα υπάρχει ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ, δεν γίνεται και αλλιώς. Ήδη ποδοσφαιριστές έρχονται όπως είναι ο Ροντρίγκες και περιμένουμε και τους άλλους, με το νεότερο όνομα να είναι αυτό του αριστερού μπακ της Ριέκα, του Λέοβατς, ένας ποδοσφαιριστής που εδώ και 2-3 χρόνια κάνει όνομα στην Ευρώπη και στην Αυστρία και στην Κροατία. Είναι στο στόχαστρο και της μεγάλης ομάδας της Κροατίας, της Δυναμό Ζάγκρεπ, αλλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα προλάβει και μάλλον χθες έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στο... Αυτοί πώς τον δίνουν αφού έχουν και αυτή η Ευρώπη? Η Ρέκα έχει Ευρώπη. Πώς δίνει τον Λέοβατς? Τον δίνει τώρα ή τον δίνει από Πέμπτη Παρασκευή και μετά? Για να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε διάφορα μηνύματα. Έχουμε ειδησιογραφία. Πάμε να δούμε όλα με τη σειρά. Πότε πήγε, πάρε 25. Διαβάζουμε τα μηνύματα. Μένουμε στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με όλα αυτά τα ανοιχτά θέματα, με τον Ροντρίγκες, με τον Λέοβατς, με τον Λούκας, με τη Φιωρεντίνα που έκανε κρούση για τον Κάτσε. Με... Πού το είχαμε γράψει αυτό? Είναι μια δεκαετία μέρες. Ναι, αναφέραμε και την κρούση, τα ποσά που παίζονται, την απάντηση του Άρνεσεν. Τώρα η Φιωρεντίνα φαίνεται να είναι αυτή η ομάδα που έκανε κρούση. Εντάξει, είναι πολύ αρχικό το στάδιο για να υπάρχει οποιοδήποτε θέμα ότι φεύγει ο Κάτσε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πρώτη ώρα μαζί με τον Beach Bar Passir εδώ στο ΠΑΟ 24 και στον Λίμπερο. Κατακλυσμός κόσμου στο Beach Bar Passir και αυτές τις ημέρες. Η καλύτερη παρέα για όσους είναι στη Χαλκιδική, για όσους ταξιδεύουν προς Χαλκιδική, στις Καλύβες, στην περιοχή Καλύβες, το Beach Bar Passir. Και η Ρέμβη, εδώ πάντα μαζί μας και μαζί σας για όλο το καλοκαίρι, για καφέ, για ποτό, για φαγητό, όλες τις ώρες της ημέρας, 2310-433-100 για τραπέζι στη Ρέμβη. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε όλα με τη σειρά.
Ακούτε ΠΑΟΚ 24 διαδικτυακά, μια και στη συχνότητα υπάρχει πρόβλημα στο ραδιόφωνο με την ηλεκτροδότηση στο Χορτιάτι, εκεί που είναι οι κεραίες. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα αποκατασταθεί. Για όσους είναι στο διαδίκτυο, καλώς. Έχουμε ενημερώσει και εμείς διαδικτυακά ότι σήμερα παίζουμε προς το παρόν μέσα από το ίντερνετ. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526 για ό,τι θέλετε να σημειώσετε. Τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά να αναλύουμε το κάθε θέμα που υπάρχει στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Υπογραφή, συμφωνία, ανακοίνωση δεν είχαμε αυτές τις τελευταίες ώρες ή ημέρες. Από σήμερα και τις επόμενες ημέρες λογικά αυτό το πενθήμερο θα έχει αρκετά τέτοια οριστικά γεγονότα, είτε για απόκτηση ποδοσφαιριστή, είτε για παραχώρηση, για διαζύγιο, για αποχώρηση, όπως θέλετε το λέτε. Έχουμε και στο βόλεϊ θέμα με τον διαγώνιο τον οποίο ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Και εκεί βεβαίως, πότε τραυματίστηκε ο Γιώργος Ανδρέου. Παρασκευή, βέβαια. Άλλη κακή είδηση αυτή. Καλά, στην αρχή της προετοιμασίας δεν νομίζαμε τα χειρότερα, ευτυχώς. Περαστικά στον πρόεδρο του βόλη του ΠΑΟΚ, τον κύριο Ανδρέου, ο οποίος είχε αυτό το άσχημο τροχείο στα Σκόπια. Λοιπόν, κάποια πρώτα μηνύματα πριν ξεκινήσουμε. Ο 719 γράφει με το καλό ο Λούκας, σειρά και ο 14. Άιντε πάλι. Σίγουρα ο Αγγελίδης που ως νέα βερσιόν βρίζα ο ορισμός του αόρατου συνδέει ανικανότητα και κοροϊδία, γράφει και χρεώνει στον πρόεδρο της ΠΑΕ. Αυτό που τώρα συμβαίνει με το ρόστερ και τους ποδοσφαιριστές, που είναι καθαρά θέμα αθλητικού διευθυντή. Εντάξει, ναι, ο πρόεδρος της ΠΑΕ γενικά έχει την ευθύνη για όλα, μάλλον τυπικά ως πρόεδρος της εταιρείας, αλλά αλήθεια είναι ότι με το αγωνιστικό δεν πρέπει, δεν έχει την πρώτη ευθύνη ο πρόεδρος της ΠΑΕ στον ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο ότι του αγωνιστικού ηγείται ο Φρανκ Άρνεσεν, που συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την ψυχραιμία την οποία αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις. Είναι εκνευριστικά ψύχρεμος ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, και με τις ημέρες που περνούν αλλά και με την διαχείριση κάποιων προβλημάτων όπως είναι αυτό του Λούκας. Θα δούμε. Άλλος φίλος γράφει η έννοια του σωστού χρονισμού στη λήψη αποφάσεων ενεργειών είναι κοινός τόπος για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε υπεύθυνες θέσεις. Στον ΠΑΟΚ, πέραν των απείρων αναβολών και ανακολουθιών στο ποδόσφαιρο, βρίσκεται και το μπάσκετ σε μια έναη ομοιρία κάποιου που φοβάται να βάλει 500.000 ευρώ το χρόνο. Ήμαρτον 15 φορές έψαξαν τις καρτέλες, γράφει ο 203 με ωραία έτσι ελληνικά. Το μπάσκετ είναι σε μια αέναη ομοιρία. Εντάξει, είναι γνωστό ότι έχει ψάξει ο Σαββίδης και με 30 φορές το μπάσκετ. Περιμένουμε. Ο ΠΑΟΚ γιατί δεν είχε κανένα παίκτη σε αυτή την εθνική εφήβο που χθες κατέκτησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Πήγα από πώς, από θέμα σε θέμα, πού να ξέρω. Δεν σου δημιουργήθηκε απορία? Αφού όποιον βγάζουμε τον παίρνουμε. Ο Κόνιαρης ανήκε σε αυτήν την ομάδα, απλώς ήταν τραυματής και δεν έπαιξε. Δεν παίζει σε εμάς. Ήταν του ΠΑΟΚ όμως. Τον έχασε πέρυσι. Γιατί δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ ένα παίκτη από αυτά τα παιδιά? Όποιον μπορεί τέλος πάντων. Μπορεί. Όσο ανήκουν στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να τους πάρει. Αλλά αυτό τον το Μιλεντίγεβιτς, κοντός. Πού παίζει αυτός? Στο Εγάλεο. Κοντός παίχτης. Κοντό, δηλαδή είναι αρκετά το σώμα του, είναι. Αλλά εγώ δεν είδα τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, ο Παπαγιανόπουλος είναι, όπως το λέει, Χαραλαμπόπουλος. Αυτός ναι, δεν είναι. Είναι στο Παναθηναϊκό, αφού παίζει και ναι, όλος. Ναι, ναι, ναι. Και ο Σκουλίδας έχει ταλέντο. Και στον Παναθηναϊκό παίζει αυτός. Όχι, στο Περιστέρι. Ναι. Δεν ξέρω αν ανοίξει άλλη ομάδα, στο Περιστέρι αγωνίζεται. Τέσον.
Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα προς ένα όλα τα ανοιχτά θέματα. Θύμησέ μου να πω κάτι για τον Κάτσε μετά. Ναι, βεβαίως. Ένα από αυτά τα θέματα είναι και αφορά και τον Έργους Κάτσε. Με τον Γρηγόρη τον Ατρίδη θα μιλήσουμε. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Να τα πούμε στον αέρα, γιατί δεν πρόλαβα σε πάρω. Επειδή σκοτωνόμαστε που θα έρθει η Σλοβακία. Ωραία. Και επειδή τα λες μόνο σε μένα, βάρδια την Τετάρτη. Εντάξει. Έχει βρεθεί λύση με τον έτερο συνάδελφο Δημήτρη Ζαβαδόπουλο. Τα έχει κανονίσει με τον Άρνεσεν. Τα έχει κανονίσει με τον Άρνεσεν. Τι έδινε, εγώ μάλλον μαζί του πριν. Για σένα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό ετοιμάει. Το κάνει τελευταία συχνά και ούτε εγώ δεν το περιμένω. Είσαι συγκινητικός. Αλλά έχει βρεθεί λύση. Γκάρι Ροντρίγκες θυμίζεις. Συγκινείς. Έχει με τον Τζορβατζόγλου, ο οποίος ξεκινάει από τον Γκάρι Ροντρίγκες, έχει φαγωθεί με τον Γκάρι Ροντρίγκες. Πάμε με τον Γκάρι Ροντρίγκες, είναι ο μόνος που έρχεται σίγουρα. Δηλαδή να τον τιμήσουμε. Σίγουρα ο Γκάρι Ροντρίγκες. Εγώ θα το πάρω πάνω μου και θα εκτεθώ. Θα βγει στον ΠΑΟΚ με τα γραφικά και μόνο για το. Για το κυνήγι που κάνει ο Τζορβατζόγλου. Ναι, ναι, ναι. Για τις φορές που το έχουμε συζητήσει μαζί. Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Λούκας. Δεν νομίζω. Αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος καλύπτει ένα κενό που έχει ο ΠΑΟΚ στα άκρα της επίθεσης. Έχει ταχύτητα, έχει καλή ηλικία, έχει προσωπική ατομική ενέργεια. Το αν καλύπτει το κενό του Λούκας θα φανεί, γιατί θα πρέπει πρώτα να φύγει και ο Λούκας. Αλλά νομίζω ότι και να φύγει ο Λούκας έτσι κι αλλιώς, και να μείνει ο Λούκας και να φύγει ο Λούκας, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ποδοσφαιριστές στα άκρα, γιατί θυμάστε το πώς αγωνιζόταν πέρσι στα άκρα. Ο Ροντρίγκες έρχεται σήμερα εκτός απρόπτου, τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση και αυτή είναι η επιβεβαίωση στο ρεπορτάζ από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει μάλλον τριετές συμβόλαιες συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτή είναι η συμφωνία. Αυτό που ανέφεραν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι ότι την προηγούμενη φορά που έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχε έρθει, αν θυμάστε, μαζί με τον μάνατζερ του και είχε επαφές με τον Φρανκ Άρνεσεν στο Μακεδονία Παλάς. Πέρασε και από ιατρικές συζητάσεις, οπότε οπότε είναι 25 χρόνια, ναι. Ναι, οπότε έχει περάσει και αυτό το στάδιο και πλέον είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Από τα δόντια δεν καταλαβαίνω την ηλικία. Δεν υπάρχει τίποτα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, επειδή το έχω μελετήσει, είναι πάνω στην αρμοδιότητά μου καθαρά το αν ο Μαύρος είναι τόσο όσο λέει. Ωραία. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι, άμα είναι νεαρός, λέει ότι είναι νεαρός, κάνεις μια ειδική μέτρηση στα οστά, τα οποία φαίνεται ότι είναι σε ανάπτυξη. Δηλαδή, αν λέει ότι είναι 17, μπορείς να καταλάβεις ότι είναι 17. Άμα λέει ότι είναι 25, δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι 35. Το καταλάβες? Τι να πω, ξέρω. Το πιο τρομακτικό από όλα είναι το πιο πρόσθετο παράδειγμα με τον ποδοσφαιριστή της Λάτσιο, ο οποίος, δηλαδή, η εικόνα που είχε ήταν 55χρονο, 60χρονο, ήταν τρομακτικό. Τέλος πάντων, εκτός από τον Ροντρίγκες, ο οποίος πιθανότατα έρχεται και πιθανότατα θα είναι η δεύτερη μεταγραφή στην εποχή Άρνεσεν. Πριν το κλείσουμε τον Ροντρίγκες, ευτυχώς ο συγκεκριμένος είχε τακτοποιήσει τα θέματα με την Έλτσε, έτσι ώστε Παρασκευή η Έλτσε γλίτωσε ότι η χρεοκοπία υποβιβάστηκε στη Σεγκούντα, αλλά άμεσα εκείνος είχε ήδη προλάβει προφανώς κάποια προσυμφωνία να μείνει ελεύθερος. Και αυτό τηρήθηκε. Για να δεν άργησε δηλαδή. Για να δώσει την πτώχευση έπρεπε να μην υπάρχουν προσφυγές, νομίζω. Ναι, και αυτό. Και αυτό. Είχε κάνει τη συμφωνία και έμεινε ελεύθερος και εντάξει, δεν υπήρχε καθυστέρηση στον χρόνο. Και αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή προσπαθούσαμε να βρούμε στοιχεία για το αν όντως ο ποδοσφαιριστής θα έρθει στον ΠΑΟΚ και τι ισχύει με την Έλτσε, υπήρχε και ένα ποσό λίγο κάτω από τις 300.000 ευρώ, ναι, στο οποίο μάλλον θα υπήρξε συμβιβασμός, δεν αποκλείεται, παρότι δεν μας απασχολεί και δεν μπορεί να είμαστε 100% βέβαιοι, να έχει χαρίσει ο ποδοσφαιριστής και κάποιο μέρος από τα οφειλόμενα χρήματα για να εξασφαλίσει την ελευθερία. Θα τα έχει πάρει τον ΠΑΟΚ, άμα γίνει αυτό. Ναι, συνήθως έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, εκτός από τον Ροντρίγκες που πιθανότατα θα είναι δεύτερη μεταγραφή στην εποχή Άρνεσεν, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που απασχολούν. Ένας από αυτούς είναι ο Τουλανί Σεραίρο. Είναι ο ποδοσφαιριστής του Άγιαξ, ο οποίος αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή. Ένας παίκτης που έχει τη δυνατότητα, κυρίως η θέση του είναι αμυντικό χαφ, αλλά επειδή πατάει πάρα πολύ περιοχή και σκοράρει και κάποιες φορές, νομίζω ότι είναι ένας χαφ box-to-box. Δηλαδή μπορεί να αγωνιστεί και λίγο πιο μπροστά. Ο συγκεκριμένος είναι βραχύσωμος, έχει ύψος 1,64, είναι γεννημένος το 1990, λέει, για να προλάβω τον Κόλκα. Νότιο Αφρικανός, εκεί είναι πιο τυπικά τα πράγματα. Ο Άγιαξ τον έχει πάρει τον Ιούλιο του 2011 από τον Άγιαξ Cape Town. Στον Άγιαξ είχε, τον Άγιαξ της Ολλανδίας τώρα,
αλματώδη πορεία. Συνολικά μετράει 101 συμμετοχές με 9 γκολ και 7 assist. Και λέω αλματώδη πορεία γιατί σταδιακά γινόταν όλο και πιο σημαντικός για την ομάδα του. Την περσινή χρονιά, στο ξεκίνημα της σεζόν, με τη συμμετοχή στην κορυφαία συλλογική διοργάνωση και των Σερέρων να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και στους ομίλους του Champions League. Για τον παίκτη γράφτηκε, μπορεί να είναι φιλολογικό το ενδιαφέρον, αλλά υπήρξε ότι η Μίλαν είναι μία από τις ομάδες που κοιτάει την περίπτωση. Καλά, με τη βαλούτα που έχει πάρει η Μίλαν δεν είναι και ό,τι καλύτερο να πούμε, αλλά τέλος πάντων, ναι. Στην πορεία πάντως της χρονιάς, επειδή παρότι ήταν ένα από τους αγαπημένους παίκτες του ντεμπού και του έδινε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, αποκτήθηκαν και άλλοι ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή και το φινάλε της χρονιάς και το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι τον βρίσκει να περισσεύει στο ρόστερ του Άγιαξ. Οπότε είναι μια περίπτωση που σε κάποιο βαθμό ικανοποιεί τις σκέψεις του Άρνεσεν, ο οποίος θέλοντας να φέρει ποδοσφαιριστές που είναι καλύτερο επίπεδου, περίμενε κάποιος να περισσέψουν από μεγάλες ομάδες. Για τον παίκτη υπάρχει αναφορά στον Ολλανδικό τύπο τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό που, για το οποίο είναι σίγουροι οι Ολλανδοί είναι ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε πριν από μερικές εβδομάδες και έκανε πρόταση και στον Άγιαξ. Είχε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, τουλάχιστον με βάση αυτά που υποστήριξε και ο ατζέντης του, δεύτερες σκέψεις για την Ελλάδα. Έψαχνε κάτι καλύτερο στην Ευρώπη. Μοιάζει παγωμένη η κατάσταση και, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, επειδή παρακολουθώ τα δημοσιεύματα συνεχόμενα που γράφονται, υπάρχει ένα ερωτηματικό, επειδή υπάρχει και ένα κενό τις τελευταίες εβδομάδες, για το αν το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή υφίσταται. Πάντως είναι μια περίπτωση που δεν αποκλείεται να παίζει και να απασχολεί και είναι παίκτης ο οποίος έχει αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Και ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται σε θέση που ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη να κάνει κάποια μεταγραφή. Άλλη μία περίπτωση εκτός από τον Σεραίρο είναι και ο Λέοβατς, τον οποίο αναφέρατε και εσείς, για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος συμμετείχε χθες κανονικά στο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Όλη μια γειτονιά έχουν γίνει. Η ΡΙΕΚΑ υποδέχονται τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Σε αυτό το παιχνίδι πιθανότατα οι Κροάτες τόνιζαν ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του με τη φανέλα της ομάδας του. Για τον παίκτη υπάρχει ενδιαφέρον και από την Δυναμό Ζάγκρεμπ. Για τον ποδοσφαιριστή να πούμε ότι είναι γεννημένος στις 7 Αυγούστου 1988. Αγωνίζεται στα αριστερά ως αριστερό μπακ, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και σαν μπακ χαφ. Είναι Κροάτης και έχει κάνει ντεμπούτο με την Εθνική Κροατία στη μόλις μία συμμετοχή του 12 Νοεμβρίου 2014, αλλά έχει ρίζες από την Αυστρία και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στην Αυστρία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Έχει ξεκινήσει από δεύτερη ομάδα της Αυστρία Βιέννης, εκεί έχει 72 συμμετοχές με 2 γκολ και 8 ασίστ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα της Αυστρία με 71 συμμετοχές, 1 γκολ και 5 ασίστ. Και επόμενο σταθμό της καριέρας του ήταν η ΡΙΕΚΑ, με την οποία μέχρι στιγμής είχε 61 συμμετοχές, 3 γκολ και 6 ασίστ. Και αυτός ο ποδοσφαιριστής, με βάση τις αναφορές που υπάρχουν από την Κροατία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κολλάει στις αναζητήσεις που έχει ο ΠΑΟΚ μετά και την απόφαση που έχει πάρθει να μην συνεχιστεί η συνεργασία με το Ράτς, παρότι είναι μια περίπτωση όπως και για τους υπόλοιπους που αποφασίστηκε να συνεχίσουν, που δεν έχει παρουσιάσει εξέλιξη όσον αφορά μιλώντας για την αποδέσμευση. Ύψος έχει 1,80 και χθες κατάφερε να σκοράρει. Όχι ότι σκοράρει συνέχεια, αλλά εντάξει. Έχει προωθήσεις. Ξαφνικά βγήκε το θέμα Σάββατο βράδυ, προφανώς εκεί που αναφέρονταν στην αποστολή της ΡΙΕΚΑ. Προέκυψε πληροφορία ότι μάλλον είναι το τελευταίο παιχνίδι με την κροατική ομάδα. Η πρώτη αναφορά, Δημήτρη, που βάλαμε στο ΠΑΟΚ 24 από τους Κροάτες έκανε λόγο για πραγματικά λεπτομέρειες που απομένουν για να ολοκληρωθεί συγκεκριμένη συμφωνία. Και μάλιστα τόνιζαν οι Κροάτες, τώρα βέβαια δεν ξέρω αν ουσιαστικά τους βοηθούσε για να δέσουν το συγκεκριμένο story, ότι ο Ιγκόρ Τούντορ, ο Κροάτης τεχνικός του ΠΑΟΚ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Λέοβατς να αφήσει τη ΡΙΕΚΑ και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Είναι ουσιαστικά και η παρουσία του προπονητή του ΠΑΟΚ, αλλά και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιλογή πιθανότατα, αν γίνει και αν προχωρήσει αυτή η μεταγραφή, θα είναι επιλογή Τούντορ. Ναι. Τώρα, εκτός από αυτό, από αυτά τα δύο μεταγραφικά, προφανώς και στο προσκήνιο πανευρωπαϊκά, ο ΠΑΟΚ παραμένει λόγω της υπόθεσης Λούκας,
Οι Ισπανοί έτσι και αλλιώς και τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες μήνες ανέφεραν πάρα πολλά σενάρια στα οποία τόνιζαν ότι ο παίκτης είναι συμφωνημένο ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λακορούνια, με το τον ΠΑΟΚ να λέει ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση. Με αυτή την επίσημη πρόταση ο ΠΑΟΚ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι και σήμερα, και ότι αυτό που λέγατε και στην προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή έχει παίξει ρόλο διαμεσολαβητή, είναι και ο τρόπος τον οποίο έχουν μάθει στον ΠΑΟΚ με κάποιο πιο επίσημο τρόπο τις αξιώσεις της, όχι τις αξιώσεις, τις οικονομικές δυνατότητες της Λακορούνια για να αγοράσει τον παίκτη. Οι Ισπανοί χθες το βράδυ έκαναν λόγο για συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Λακορούνια και τόνιζαν ότι αυτό που απομένει είναι να δώσει το OK και η Καρπάτη, γιατί να θυμίσουμε ότι και η συγκεκριμένη ομάδα την οποία τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό, οπότε και αυτή θα πρέπει να έχει 5% να θυμάμαι καλά. Και σημερινά δημοσιεύματα εμφανίζουν και πάλι την συμφωνία σε πολύ προχωρημένο σημείο. Υποστηρίζουν μάλιστα οι Ισπανοί, που νομίζω ότι έχουν βάλει πολύ καλά το χεράκι τους, ότι η υπόθεση Λούκας θυμίζει σαπουνόπερα, γιατί από τη μία είναι δεδομένη συμφωνία με την Λακορούνια, από την άλλη αυτή η συμφωνία δεν προχωράει και το θέμα παραμένει στάσιμο. Εντάξει, νομίζω ότι τα συγκεκριμένα σενάρια, επειδή στην πορεία του χρόνου έχουμε διαπιστώσει ότι δεν στερούνται εγκυρότητα σε όλα τα σενάρια που έρχονται από την Ισπανία, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι και τα συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει κάτι πιο σίγουρο που να προκύπτει από το ρεπορτάζ από την Ισπανία. Μείνε λίγο στη γραμμή να ακούσουμε τι ώρα είναι. Η ώρα είναι μία. Σιδ Μετάλ, αποσύρσεις οχημάτων. Τηλεφωνήστε στο 788-788. Το τηλέφωνο της ανακύκλωσης. Καυτό, 200, 300, 400, 500. Έλα, βάλε κάτι ακόμα. Το βλέπουμε. Μόνο στη Sid Metal μπορείς να κερδίσεις περισσότερα. Απόσυρε το αυτοκίνητό σου και μέχρι 500 ευρώ πουλα δικά σου. Και βλέπουμε! Τηλεφώνησε τώρα στο 788-788 στο τηλέφωνο της ανακύκλωσης. Κλείνεις ραντεβού, τηλέφωνο 788-788. Έρχονται από τη Sid Metal, παίρνουν το παλιό σου αυτοκίνητο και μέχρι 500 ευρώ δικά σου. Και βλέπουμε! Μόνο στη Sid Metal. Ανακύκλωση αυτοκινήτου γρήγορα, απλά και αποτελεσματικά. Sid Metal, τηλέφωνο 788-788. Το τηλέφωνο της ανακύκλωσης. Συνεχίζουμε με τα θέματα του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού. Απλώς μια παρένθεση. Εντάξει, πάλι για το ποδόσφαιρο μιλάμε. Βλέπω στο site της UEFA ότι έχουν οριστεί οι διαιτητές για το δεύτερο παιχνίδι και στη Σλοβακία παίζει Γερμανός διαιτητής. Τόμπιας Βέλτς λέγεται ο συγκεκριμένος Γερμανός, για τον αγώνα που γίνεται Πέμπτη βράδυ στην πόλη Ζλάτε Μόραυτσε. Εκεί θα αγωνιστεί η Σπάρτακ, αυτό το γήπεδο θα χρησιμοποιήσω σέδρα. 8 και 5 τοπική ώρα ξεκινάει το παιχνίδι και διαιτητής σήμερα ανακοινώθηκε ότι είναι Γερμανός, Τόμπιας Βέλτς. Λοιπόν, λέγαμε για τον Λούκας, ο οποίος το Σάββατο εξασφάλισε άδεια από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να φύγει, επειδή μάλλον τους κούρασε, εκτιμώντας ότι αυτό το ταξίδι θα είναι και το καθοριστικό. Θα πάει και θα κλείσει την υπόθεση ο ίδιος ο Λούκας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αν μιλάμε για θετική συμφωνία, προφανώς με ένα ποσό που θα ικανοποιεί και τον ΠΑΟΚ και μάλλον θα είναι πάνω από 2 εκατομμύρια με ένα ποσοστό μεταπόλησης. Κάπου εκεί ναι, θα είναι ποτέ εσύ οι απαιτήσεις. Η έδωση, η Λακορούνια. Εντάξει. Μην το πιάσουμε τώρα το θέμα αυτό, γιατί μας έχει γυρίσει το μάτι με αυτό το θέμα. Κάπου εκεί. Αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς. Έρχεται ο κάθε κλαρινογαμπρός και με κάνει με ένα μπουρδέλο. Και πρέπει να ήταν ανοιχτό και το κάνω και τα γούστα. Τι λέει, Μίτσο. Δυστυχώς, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μιλάμε για τη μεταγραφή, αν θα γίνει, αν δεν θα γίνει. Καταλάβαμε την πρώτη στιγμή ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή κάποια στιγμή. Το timing παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και βεβαίως παίζουν και οι συνθήκες. Εγώ δεν θα έλεγα κουβέντα άμα τον πουλούσαν μετά τα play-off. Κουβέντα δεν θα έλεγα. Και δεν με ενδιαφέρει, θα πάρω διάπου στην τσέπη μου. Αλλά δεν γίνεται κρεμά στην ομάδα. Αν όχι έτσι, τουλάχιστον μετά το τρίτο προγραμματικό. Ναι, όντως. Το ενδιάμεσο είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο το ότι γίνεται κάτι ενδιάμεσο. Αδιανόητο, δεν είναι καμία λογική. Δεν εξηγείται το ότι ανάμεσα σε δύο σημαντικά παιχνίδια υπάρχει θέμα με τον Λούκας, γιατί σίγουρα θα μπορούσε να το περνάρει μέχρι την Παρασκευή. Γιατί και βεβαίως με όλα τα άλλα μαζί τα οποία γίνονται, έτσι.
Αντί να έχει ο ΠΑΟΚ ένα ρόστερ μεγάλο, πλούσιο, να καλύπτει τα κενά, λες είναι ένα μικρό λάθος αυτό που συμβαίνει. Γιατί πάλι λάθος ήταν στο ενδιάμεσο. Αυτό που τώρα συμβαίνει, όπου ο ΠΑΟΚ έχει τόσα κενά, απουσίες, τραυματισμούς, κάρτες, αποβολές, παίχτες που είναι στον αέρα κτλ. Να γίνεται και αυτό από πάνω, με τον τρόπο που πετυχαίνει ο Λούκας, όλα αυτά μαζί είναι, συνθέτουν μια εικόνα μάλλον προσβλητική για τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά, επειδή έγινε και πέρυσι κάτι τέτοιο, όταν ξεκίνησε ο Ράτς να πηγαίνει στους γιατρούς του και πέρασε το δικό του κάποια στιγμή, μήνα Νοέμβριο, και μετά συνέχισαν και όλοι οι υπόλοιποι. Για τους άλλους βεβαίως έγινε θέμα μετά, για τον Ράτς δεν είχε, υπήρχε θέμα. Ούτε. Άμα κάτι ανάλογο πετύχει ή κάνει και άλλος ποδοσφαιριστής, να μην ψάχνουν στο... αν το κάνει ο Μακ μετά από τον Λούκας, να μην ψάχνουν στον ΠΑΟΚ του τι φταίει και γιατί θέλουν να φύγουν οι παίχτες και τα καταφέρουν και πώς φεύγουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά για το συγκεκριμένο, νομίζω ότι τα ερωτήματα και οι κρίσεις είναι πολύ λογικές. Και από εκεί και πέρα βέβαια να θυμόμαστε ότι αυτός ο παίκτης εδώ αποθεώθηκε στην Τούμπα, εντάξει. Να το θυμόμαστε αυτό. Ακούστηκε το όνομά του, ενώ έχουν γίνει όλα αυτά. Και πιστεύει ο καθένας ότι... τέλος πάντων, ότι είναι και κάποιος. Και ότι είναι πάνω από το κλαμπ. Αδιανόητα πράγματα. Λοιπόν, ο Λούκας θα φύγει, προφανώς. Και θα πετύχει αυτό που ήθελε εξ αρχής. Μα δεν είναι, Μίτσο, δεν είπε κανείς ότι... Κι εγώ ήθελα να φύγει. Και εσύ ήθελες να φύγει. Ωραία, και στο φινάλε σιγά, άμα πάρω 2 εκατομμύρια, 3 φορές καλύτερο παίκτη παίρνω. 2 παίκτες. Ναι, εγώ σου λέω 3 φορές, για έναν, από αυτά τα λεφτά. Και τα 600 του συμβολέου που γλιτώνω. Με 2.600. Ωραία, παίρνω 2 φορές καλύτερο παίκτη, 3. Εντάξει. Το θέμα είναι αυτό που γίνεται. Ότι εγώ θα πάω να παίξω την Πέμπτη και το βάρος θα το πάρει όλο, αδίκως, ο Μιστακίδης, ο Πέρκας και ο Κουλούρης. Και ο Σαββίδης. Και ο Σαββίδης. Αδίκως. Παιδιά τα οποία δεν είναι η ώρα τους να σηκώσουν τέτοιο βάρος. Και άμα κάτι στραβεί... Θα φταίνουν τα παιδιά μετά. Θα φταίνουν τα παιδιά μετά. Θα τους ξεφωνίζουμε μετά. Ναι. Για ένα λάθος κοντρόλ ή για... Ακριβώς. Μια ευκαιρία, ξέρω εγώ. Ενώ δεν είναι η ώρα να το κάνουν αυτό. Ήδη ο Πέρκας και ο Μιστακίδης κάνουν πολλά. Τέσον, από όπου και να το πιάσεις υπάρχει μεμπτό, σαφώς χρειάζεται εξήγηση. Ο προπονητής έχει ένα λόγο, έχει ένα λόγο και προφανώς θα ρωτηθεί για αυτό που συμβαίνει. Τώρα άμα θέλει να απαντήσει, άμα δεν θέλει, φυσικά η ΠΑΕ και ο αθλητικός διευθυντής χρειάζεται να δώσουν πιο ξεκάθαρη εξήγηση για ποιο λόγο σέρνονται σε μια τέτοια υπόθεση και ακολουθούν τον Ισπανό. Καρατά άλλα, Γρηγόρη. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Νομίζω ότι η τελευταία είναι αυτή που έδωσε εσύ για τον διαιτητή της αναμέτρησης την ερχόμενη Πέμπτη. Γερμανός, σφίξαμε. Συμπαθητικός λαός. Οι Γερμανοί. Δεν ξέρω από ποια πόλη είναι και άμα έχει φίλους Έλληνες εκεί. Ο διαιτητής του Παναθηναϊκού τι ήτανε? Ρώσος. Αυτό που γίνεται με διαιτησία στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ, να το κοιτάξουμε λίγο. Μετά Ζαγοράκη εννοείς. Ναι. Γιατί με Ζαγοράκη μέχρι και τον Άγιαξ έσφαξες. Πού ρε? Το χέρι του Μπουσαϊντή στο Άμστερνταμ. Και άλλα. Πάντως το παιχνίδι της Πέμπτης με την Σπάρτακ Τερνάβα στην Τούμπα ήταν πολύ καλή προσομοίωση τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή είχε την εντύπωση ότι είναι παιχνίδι Super League. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα εκεί. Στη Super League αυτός που θέλει να σφάξει και έχει και πρόθεση σφυρίζει τα μικρά. Ναι, είναι 20-25 μικρά. Το ανθρώπινο λάθος μπορεί να είναι αυτά τα 2-3 μεγάλα. Είναι στο όριο του ανθρώπινου λάθος να είναι 2-3 μεγάλα. Εντάξει. Στη Super League έχει αλλάξει η νοοτροπία. Επιλέγουν τις μη τηλεοπτικές φάσεις για να αλλάξουν τα δεδομένα ενός αγώνα. Και πάντα προς συγκεκριμένη ομάδα, βεβαίως. Ωραία. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. 1:10 πήγαμε. Έχουμε την υπόθεση Κάτσε και το τι ακριβώς συμβαίνει με το που επιστρέψουμε από το μικρό διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με
την Ρένδη και σήμερα όλες οι μπύρες Μύθος, Κάλσμπερ, Κορώνα με 2,5 ευρώ. Βεβαίως και με το Beach Bar Πασίρ στις Καλύβες, της Χαλκιδικής, εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, προς το δεύτερο πόδι. Η καλύτερη επιλογή για να περάσετε ευχάριστα αρκετές ώρες ή αρκετές ημέρες στο Beach Bar Πασίρ. Έχουμε βεβαίως 3 Αυγούστου, αλλά με τα γραφικά δεν μπορείς να πεις ότι έχει αρχίσει η κίνηση. Ο Ολυμπιακός τι κάνει? Ο Ολυμπιακός πήρε τον Πουλίδο, πήρε τον εξτρέμ, πώς το λένε. Ο Φιμπόγκασον. Παρντό. Ο Φιμπόγκασον δεν έχει παίξει ακόμα. Άμυνα στόπερ δεν έχει πάρει. Εμάς για στόπερ δεν ακούγεται τίποτα. Δεν έχει ακουστεί, ναι, δεν μπορεί. Θα γίνει κάποια κίνηση. Η ΑΕΚ σφιχτεί. Πολύ προσεκτικός ο Μελισανίδης. Απορώ πως, εντάξει, λόγω ενθουσιασμού αυτοί βάζουν ψηλά τον πήκη και μιλάνε για πρωταθλητισμό. Τους είδα χτυπήσει την ανόρθωση βέβαια και ήταν πολύ κακή, αλλά εντάξει, προφανώς δεν είναι αυτή η ΑΕΚ. Δεν έπαιζε ο Μάνταλος, δεν έπαιζε ο Μπακάκης. Αλλά πώς να κάνει πρωταθλητισμό, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω. Ο Τζιμπούρ που είναι βετεράνος πλέον, δηλαδή. Α, είναι ο Τζιμπούρ, είχε ένα όνομα στην ΑΕΚ, αλλά έριξε μια κλωτσιά σε ένα χθες. Το δύο αποβολές πρέπει να έχει η ΑΕΚ. Και ο Λαμπρόπουλος νομίζω. Τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, στρωτός, οργανωμένος, χωρίς φοβερή ποιότητα. Α, είναι ο γνωστός Παναθηναϊκός. Και από εκεί πέρα. Βέρεια και πεντάδα. Η Βέρεια δεν έχει, δεν. Τι. Ποιος είναι ο σέντερφορ της Βέρειας? Ο Νασλίδης. Εντάξει. Η Εξτρέμ. Ο Ιουσούφ, πήραν τον Ιουσούφ και ποιον άλλο έχουν, ξέρω εγώ. Τον Αμπτούν τον κλείσανε. Όχι εγώ. Όχι. Ο Μπαλάφας με τον Βεργόνη στα χαφ. Ο Γεωργιάδης ακραίος, ο Ιουσούφ. Εντάξει. Λογικά θα γίνει μεγάλος χαμός και βιαστικές κινήσεις μετά τις 20 Αυγούστου. Θα παρακαλάνε οι μικροί τους μεγάλους για δανεικούς, φυσικά. Και αυτό δεν ισχύει μόνο τον Ολυμπιακό που έχει το γνωστό θέμα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να δώσει πόσους δανεικούς. Πόσους. Πολλούς. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ δεν δίνει σε συγκεκριμένες ομάδες. Δίνει και σε χαμηλότερες κατηγορίες. Εντάξει, έχει απλωμένο αυτό το δίκτυο. Αλλά μέχρι ο Ηρακλής έχει κάνει τις κινήσεις που ήθελε. Τι να πεις, ότι θα εντυπωσιάζει το ρόστερ του Ηρακλή? Δεν μπορώ να το πεις. Θα δούμε. Μετά τις 20 Αυγούστου λογικά θα γίνει ο μεγάλος χαμός με όλες τις ομάδες για να καλύψουν τα κενά τους, να δημιουργήσουν το ρόστερ τους. Θα δούμε. Πέρυσι ο Ολυμπιακός διαμόρφωσε ρόστερ μετά το 15 Αύγουστο. Πούλησε 5-6, πήρε καμιά δεκαριά, δάνεισε καμιά δεκαπενταριά. Δεν συγκρίνεις τον Ολυμπιακό που θα πάρει και 80 σφύριγματα σε κάθε παιχνίδι. Ναι, ναι. Και δεν θα αντιμετωπίσει καμία κρίση. Φυσικά δεν είναι το σωστό αυτό. Αλλά είτε από ανάγκη, είτε από κακό προγραμματισμό, είτε. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ, ίσως και για άλλους λόγους. Αυτό τώρα συμβαίνει. Και ο ΠΑΟΚ διαμορφώνει ρόστερ μέσα στον Αύγουστο. Με άλλους ξεκίνησε, συνέχισε με κάποιες αποχωρήσεις και θα τελειώσει με αρκετές κινήσεις, γιατί δεν γίνεται να μην κάνει μεταγραφές. Αυτή τη βδομάδα λένε θα κάνουν 4. Πόσο δίνεις να γίνει αυτό? Πιστεύω θα γίνει. Πιστεύω, ναι, το πιστεύω. Ο ένας είναι ο Ροντρίγκης, έτσι. Ναι. Εντάξει. Μιλάμε για ανακοινώσεις. Ναι. Λογικά θα γίνει.
Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24 μαζί με το Ηλιά Λεμόνι του Ευόσμου. Αριστολός 39, τηλέφωνο επικοινωνίας 704-754. Για καλό φαγητό, πολύ καλές τιμές στο Ηλιά Λεμόνι. Και το Wondergold, τον πολυχώρο διασκέδασης εδώ στο κέντρο στα Λαδάδικα, Αιγύπτου 16α. Πάρα πολλές οι αναφορές από χθες για την κρούση της Φιωρεντίνα. Αναφορικά με τον Κάτσε. Εγώ που μίλησα με άνθρωπό του πριν από μέρες, όταν έμαθα για τη Φιωρεντίνα, δηλαδή μου λέει ότι αυτά γίνονται μανατζερικά όλα. Επίσης, αυτό που έχω διαπιστώσει με τον Κάτσε είναι ότι τον έχουν πλευρίσει ό,τι καρυδιά σκαρίδι υπάρχει, γιατί βλέπουν ότι έχει μεταπολιτική αξία. Ωραία, και θέλουν να πάρουν όλη προμήθεια από μια ενδεχόμενη πώληση. Ο μάνατζερ που σήμερα έχει υπογράψει ο Κάτσε μέχρι τον αρχές Σεπτέμβρη, μέχρι τέλος του μήνα, είναι ο μάνατζερ του Τσανδάρη. Και πιέζει και αυτός για να πάρει κάτι, γιατί από 1η Σεπτέμβρη δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Κάνει και αυτός τα δικά του. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ, ενώ πρέπει να ανανεώσει τον Κάτσε για να φύγει αυτό το πράγμα πάνω από το κεφάλι του μικρού, ωραία, δεν τον φωνάζει. Και παίζεται ένα παιχνίδι τώρα στην πλάτη του Κάτσε, με τον κάθε απίθανο να βλέπει τον Κάτσε ως ένα σκαλοπάτι κονό μας. Εντάξει, το συμβόλαιο του Κάτσε είναι το 17. Ναι, ρε, ο ΠΑΟΚ το κάνει μέχρι το 19. Μέχρι το 19, ναι. Δεν πάει να πει ότι θα έρχονται ομάδες. Θα έρχονται πάλι ομάδες. Άλλο να έρχονται ομάδες και άλλο να αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα με τον Κάτσε δυσαρεστημένο οικονομικά. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι δυσαρεστημένος. Προφανώς μου... το πρόβλημα είναι ότι του άνοιξαν μια ζήτηση και δεν την έχουν κλείσει. Αυτό. Δηλαδή, εσύ βλέπεις, βγάζεις το Λούκι. Ωραία. Βγάζει όλο το Λούκι. Έρχεται ο κάθε απίθανος, παίρνει 500-700 εκατομμύριο. Σου ανοίγουν την κουβέντα. Και δεν την κάνουν ποτέ τελικά, δεν την ολοκληρώνουν. Και έχεις και τον κάθε λαμόγιο να σε πλευρίζει, να σου υπόσχεται διάφορα. Ωραία, πόσο να αντέξεις. 22 χρονών είναι. Έχεις μετρήσει πόσες ομάδες έχουν γραφτεί για τον Κάτσε? 4-5 ιταλικές. Ναι, η Βασιλεία. Η Βασιλεία. Ναι. Ωραία, δηλαδή γίνεται παιχνίδι από τον προπονητή της Εθνικής Αλβανίας. Άλλο, αυτός είναι εδώ. Ωραία. Γίνεται παιχνίδι από παρατρεχάμενους στην Αλβανία. Γίνεται παιχνίδι από Έλληνες μάνατζερ που... αστείες περιπτώσεις. Ωραία, όλα αυτά πάνε στο μικρό. Όλα. Μέχρι τώρα δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί. Αλλά είναι θέμα χρόνου, δηλαδή είναι σαφές. Δύσκολο το θέμα. Εντάξει. Δεν είναι σαν τον Μπέλκα που τελείωνε σε 6 μήνες το συμβόλαιο και έπρεπε οπωσδήποτε να πάρθει απόφαση. Βέβαια, αγόρι μου, δεν είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι το ίδιο και ο Κάτσε. Ο Κάτσε είναι 3 χρόνια βασικό στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή. Ο Μπέλκας δανεικός ήταν. Εκεί μπορείς να πεις ότι ένα μικρό χρονικό περιθώριο, έστω 2 μήνες, υπάρχει. Να κλείσει Κοίτα, το καλοκαίρι. Σίγουρα το καλοκαίρι. Περάσει ο Αύγουστος ναι. Για να μην πάρει την προμήθεια αυτός. Ο Τζανδάρο μάνατζερ, αυτό το συζητάμε. Αλλά πάλι μια απέξω κουβέντα πρέπει να γίνει με τον ΠΑΟΚ. Το παιδί πρέπει, σου λέω, να έχει 30 τηλέφωνα τη μέρα από λαμόγια. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Αυτά τα δεδομένα για την υπόθεση της Φιωρεντίνα, αυτό που αναφέρεται είναι ότι κάποιος που μεσολάβησε και εκπροσωπούσε και τους Ιταλούς έκανε την κουβέντα στον ΠΑΟΚ και είναι αυτό που λέγαμε και προχθές, ότι το νούμερο το οποίο άκουσε από την πλευρά του ΠΑΟΚ και τον Άρνεσεν λέγεται ότι φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ότι τόσες είναι οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ για τον Κάτσε. Ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο δεν σου δίνει και την ευχαίρεια, είτε είσαι η Φιωρεντίνα, είτε είσαι η Ουντινέζε, ή ποιος άλλος ενδιαφέρεται, να πεις ότι πάρτα αύριο το πρωί και τελείωσε. Εντάξει, είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Τα υπόλοιπα για τον Κάτσε, σαφώς είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διαχειριστεί ο ίδιος και σύντομα να ασχοληθεί και ο ΠΑΟΚ για το τι σκέφτεται να κάνει με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. We'll be right back.
Αυτά προς το παρόν για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είπαμε και νωρίτερα για την προπόνηση που δεν έβγαινε χθες και έπρεπε να ενσωματωθούν οι ποδοσφαιριστές ο Πολύζος, ο Νεαρός και ο Παπαδόπουλος για να βγει το πρόγραμμα. Διπλή προπόνηση όπως γίνεται αυτό το τελευταίο διάστημα, 4-5 μέρες πριν το παιχνίδι που έχει ο ΠΑΟΚ, γίνεται διπλή προπόνηση, πολύ δύσκολη, και το πρωί με γυμναστήριο, με φυσική κατάσταση, αλλά και το απόγευμα με τακτική. Προφανώς δεν μπορεί να υπολογίζει τον Λούκας για τον αγώνα όταν λείπει 3 μέρες στην προπόνηση. Δεν είναι και πιθανό να συμμετέχει στην αποστολή, η οποία Τετάρτη πρωί αναχωρεί για την Σλοβακία. Ο ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο βεβαίως και στη Σλοβακία, στην πόλη Σλάτε Μόραυτσε, πολύ μικρή πόλη, κοντά στην έδρα της Σπάρτα Τρνάβνα. Πού μένουμε εμείς? Η πόλη αυτή δεν έχει ξενοδοχείο, έτσι. Εμείς που μένουμε, χαμπάρ δεν έχω πάρει. Τι, σε τι... άλλη πόλη, μια άλλη πόλη, μια πιο μεγάλη πόλη. Ούτε Μπρατισλάβα, ούτε Τρνάβα, ούτε στην πόλη του αγώνα, σε μια άλλη πού πόλη. Πού προσγειωνόμαστε? Στην Μπρατισλάβα. Και γιατί δεν μένουμε Μπρατισλάβα? Γιατί είναι αρκετά μακριά, είναι πάνω από 150 χιλιόμετρα. Αυτά και με την προπόνηση, με Αθανασιάδη, Χαρίση να κάνουν το ατομικό τους πρόγραμμα. Βεβαίως θυμίζουμε ότι δεν υπολογίζεται και ο Βίτορ για αυτό το παιχνίδι. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, πάμε στο βόλεϊ, να ενημερωθούμε πρώτα απ' όλα για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου, του Γιώργου Ανδρέου. Ο Ηλίας Πρωταλλας είναι στη γραμμή. Ηλία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά? Τι έγινε, ρε Ηλία? Τι κάνετε, παιδιά? Τι να κάνουμε? Καλά είμαστε. Τι πληροφορίες έχεις συλλέξει για αυτό το τροχείο, Παρασκευή βράδυ? Πέμπτη βράδυ. Πέμπτη βράδυ ήτανε. Πέμπτη βράδυ έγινε, Παρασκευή βράδυ έγινε γνωστό. Αχα. Από το ΠΑΟΚ 24 εμείς μιλήσαμε με τον συνοδηγό του κυρίου Ανδρέου, το δικηγόρο του, τον κύριο Ζάχο. Μας είπε ότι το αμάξι προσέκλουσε στις προστατευτικές μπάρες, ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρέου, χτύπησε στο τιμόνι. Έχει κάποια κατάγματα στα πλευρά. Διακομίστηκαν και οι δύο σε νοσοκομείο των Σκοπίων. Εκεί υποβλήθηκαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί μην τυχόν έχει πειραχθεί κάποιο ζωτικό όργανο. Υπάρχει κάποια άλλη αιμορραγία. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάτι. Και υπάρχει τώρα μία πληροφορία, ίσως και αύριο ο Γιώργος Ανδρέου να γυρίσει στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Άρα δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο φάνηκε στην αρχή. Βεβαίως πήγε στο νοσοκομείο. Ναι. Αλλά ευτυχώς ζήτησε τα χειρότερα. Ναι. Ο συνοδηγός, ο δικηγόρος, ο κύριος Ζάχος, δεν είχε κάτι σοβαρό. Από ό,τι μου είπε, είχε κάποιες μόλοπες, κάποιες αμυχές. Μάλιστα. Ήταν πολύ καλύτερα από τον Γιώργο τον Ανδρέου. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκαν οι άνθρωποι του ΑΣ και ο Θανάσης ο Κατσαρίς και ο Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος ενδιαφέρθηκαν προσωπικά πρώτα απ' όλα σε ανθρώπινο επίπεδο. Ναι. Έτσι, αν χρειαζόταν δηλαδή να κάνουν κάτι από εδώ, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο. Υπήρχε επικοινωνία μέσω του δικηγόρου του κυρίου Ανδρέου, αυτός έδινε και τις πληροφορίες. Και τώρα θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερο όταν με το καλό επιστρέψει ο πρόεδρος του ΤΑΠ στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, περαστικά. Κάτι που λέμε, υπάρχει μια πληροφορία για αύριο. Περαστικά. Να είναι και άλλη φορά. Άλλο κακό να μην τον βρει. Έτσι ακριβώς. Στο βόλεϊ, βεβαίως, όπου από χθες διαβάζουμε στο ΠΑΟΚ για τον υποψήφιο, ή είναι πολύ σίγουρη μεταγραφή? Είναι ένας παίκτης ο οποίος αρέσει πάρα πολύ στον Νίκη Ζελιάσκοφ. Τον έχει δει σε βίντεο, υπάρχει μια πρώτη επικοινωνία μεταξύ τους. Είναι ακραίος, είναι 23 ετών, Αμερικανός, είναι ο Σκοτ Χάρτλεϊ. Αγωνίστηκε στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, όπου είχε μια πάρα πολύ γεμάτη χρονιά. Έχει ύψος 1,96 και δείχνει ότι έχει αυτά τα στοιχεία που ψάχνει ο Ζελιάσκοφ, μεταξύ των οποίων είναι και η καλή υποδοχή, για να αντισταθμίσει λίγο τον Χιμένες. Για τον παίχτη ενδιαφέρεται και άλλη ελληνική ομάδα, ο Παμβοχαϊκός. Υπήρχαν επαφές, έτσι έγινε γνωστό κιόλας, όταν ο Χάρτλεϊ είπε στους ανθρώπους του Παμβοχαϊκού ότι έχω πρόταση από τον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να κάνω άλλη συζήτηση τώρα μαζί σας, υπάρχει η προοπτική του Champions League, περιμένω τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει παίξει η Ευρώπη ποτέ.
Όχι, 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 όχι. Από τη Χαβάη. Από την Καλιφόρνια στη Χαβάη. Μάλιστα. Εκεί ήταν. Χαβανέζος, Χαβανέζος όμως, mm-hmm. ήταν ο Λόουσον. Που έφυγε πέρυσι. Ναι, ναι, ναι. Εκείνος ήταν Χαβάη, Χαβάη. Ο Χάρτλι απλά σπουδάζει εκεί. Μάλιστα. Και εδώ τώρα περιμένουμε γρήγορα να γίνουν εξελίξεις. Προφανώς λόγω της κατάστασης της υγείας του κυρίου Ανδρέου το θέμα θα το χειριστεί ο κύριος Φαϊσιάδης και ο προπονητής, ο Νίκος Ζελιάσκοφ. Νομίζω ότι θα έχουμε γρήγορα νέα σε αυτή την υπόθεση. Αν τον αποκτήσει αυτόν ο ΠΑΟΚ, μετά τι απομένει? Κεντρικός. Μετά απομένουν δύο κεντρικοί. Δύο. Δύο. Τι δύο, λέει. Γιατί? Πατακίδης δεν είναι. Τρίτο δεν θα έχεις. Με τρεις κεντρικούς. Champions League αφού παίζεις. Πέρυσι ποιος θεωρούνταν ο τρίτος? Ο Ντίνας. Ναι. Πω από τον Ντίνα, ρε παιδιά, δεν τον έχω δει να μπλοκάρει όλο το πρωτάθλημα. Όποτε είδα παιχνίδι εγώ, δεν πρέπει να έχει κάνει μπλοκ. Τι γελάς? Τον Σμαραγδί, γιατί? Γιατί δεν τον παίρνουμε? Δεν τα βρίσκουν ακόμα στο οικονομικό. Α, παίζει και αυτό ακόμα. Ναι. Μάλιστα. Θα πάρει έναν δηλαδή υψηλό επίπεδο, ξένο προφανώς, ναι. Ναι, ναι. Και έναν ακόμα, εντάξει, ως τρίτο. Ναι. Υπάρχει το δεδομένο του Γιάννη του Παντακίδη. Δηλαδή ο Χάρλι αν αποκτηθεί θα είναι ο Αντισαφράνοβιτς. Ο Αντισαφράνοβιτς. Έτσι ακριβώς. Πολύ έμπειρος ήταν ο Σαφράνοβιτς, έχει πολλές παραστάσεις. Πολύ έμπειρο σε μεγάλα πρωταθλήματα. Αυτό ίσως είναι ένα θέμα. Ναι. Δηλαδή η έλλειψη παραστάσεων από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Ίσως να χρειαστεί δηλαδή και λίγο παραπάνω χρόνο προσαρμογής. Γιατί ο Λόουσον που είχε έρθει είχε αυτές τις παραστάσεις από τη Γαλλία mm-hmm. όταν έπαιζε. Τώρα εδώ φέρνεις παίκτη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από την άλλη βέβαια το ίδιο ίσχυε και για το Χιμένες. Δεν είχε βγει από τα σύνορα της ναι. χώρας του και, τον χάναμε, και όμως ναι. προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα. Και καλά, είναι πιο εύκολο να τους βάλεις όταν υπάρχει ήδη ομάδα. Δηλαδή αν θυμάσαι καλά ναι. από τα παιχνίδια του Χιμένες δεν ήταν καλά. Ναι, ναι, ήθελε τον χρόνο του. Mm-hmm. Ήθελε τον χρόνο του, ήθελε να βρει τα πατήματά του. Αυτά παιδιά σε ό,τι έχει να κάνει με το βόλεϊ. Στο χάντμπολ να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα των αποδεσμεύσεων. Δεν περιμένουμε κάτι το φοβερό. Να πούμε, πάρα πολλοί κόσμοι με ρωτάει για τον Τζακίρι. Τι γίνεται με τον Τζακίρι? Και τι γίνεται με τον Τζακίρι και τι ισχύει. Θα σας πω αυτό που σας είχα επαναλάβει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ο Δημήτρης έχει κάνει ένα καινούριο επαγγελματικό ξεκίνημα. Ως εκ τούτου δεν ξέρει και ο ίδιος κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι άλλο να είσαι μια ομάδα 7η-8η και άλλο να κάνεις πρωταθλητισμό και να διεκδικείς πρωταθλήματα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Τσακίρης παραμένει στον ΠΑΟΚ. Δεν τίθεται θέμα αποδέσμευσής του, δεν τίθεται θέμα να φορέσει άλλη φανέλα και είναι στη δική του ευχέρεια, εφόσον μπει και σε μια ρέγουλα η επαγγελματική του ζωή, να δει πώς μπορεί να βοηθήσει και το τι μπορεί να κάνει. Η πόρτα του ΠΑΟΚ εννοείται ήταν ορθάνυχτη, δεν τέθηκε ούτε στιγμή ζήτημα αποχώρησής του από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο σεβασμός στην προσφορά του Δημήτρη Τσακίρη όλα αυτά τα χρόνια. Ο Τσακίρης ήταν παρόν σε όλες τις κατακτήσεις των πρωταθλημάτων, στα κύπελα, στο Champions League. Και επειδή είναι σε αυτήν την καμπή της ζωής σου, ο ΠΑΟΚ του δίνει τον απαιτούμενο χρόνο να το σκεφτεί και να αποφασίσει εκείνος πώς μπορεί και τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Πάμε να φάμε μετά. Εκεί, ναι. Το ψήσετε. Να φάμε θέλουμε, δεν θέλουμε να ψήσουμε κανένα. Να ψήσει τίποτα θέλουμε. Να ψήσει εκείνος. Ναι. Αυτός ο Χάρλι κοντός είναι ρε Σίλια. Τι κοντός είναι ρε. Κοντός είναι αυτός ο Χάρλι. Τι λες ρε. 1,96 είναι. Ναι ρε, στην Παναγία φαινομένη. Βγαίνουν όλοι πάνω από 2,10. Κατάλαβες. Ναι, το παιδί τώρα εντάξει, δεν ξέρει τι λέει. Ναι. Στο βίντεο έχει εδώ. Λάθος στο έχει... βιντεάκι. Α, ναι. Έχει λάθος στο βίντεο. Ναι. Δεν έχει κάνει καλά τον υπολογισμό. Και τον βγάζει 1,75. Με ύψες και πόδια και τον βγάζει 1,75. Το 6, ναι, κάτι πόδια. Τα 6,5 πόδια είναι 1,96. Ηλία, αυτός είναι η ίδια ύψη με τον Κουρνέτα, να ξέρεις. Τι εννοείς? Ότι είναι ισοϊψής. Με τον πιο κοντό παίχτη του ΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι Πασαδόρος βέβαια. Νομίζω ο Γκαράς είναι πιο κοντός. Α, ναι. Ναι, δεν τον υπολόγισα. Ή επιθετικά.
έβγαλες πάλι το συμπέρασμα, βρήκες τώρα να... Εμένα να γενικά πράγμα. Οι Αμερικάνοι μου δείχνουν πολύ φλόρι. Δεν τους θέλω. Ναι, αλλά τη δουλειά την κάνουνε. Μαύρο βολεϊμπολίστα δηλαδή, Αμερικάνο έχεις δει ποτέ. Τώρα εκεί είναι κολεγιόπαιδα αυτά, είναι με φράντζα, είναι με χωρίστρα, είναι με τέτοιο. Πουλοβεράκια κτλ. Σε ποια αδελφότητα ήτανε. Ναι. Στη Δέλτα και στη Σίγμα και τέτοια πράγματα. Δύσκολο. Αλλά, εντάξει, να είσαι μαύρος Αμερικάνος και να παίξει βόλεϊ, όντως δηλαδή πρέπει να έχεις πολλά κουσούρια. Είναι χειρότερο από το να παίξεις θεματοφύλακας δηλαδή. Ναι ρε φίλε, δηλαδή ή θα παίξεις μπάσκετ ή θα κάνεις 100 μέτρα. Ή θα παίξεις μέχρι ράγκμπι ή μέχρι μπέισμπολ. Ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή είσαι η πέμπτη επιλογή του βόλεϊ. Ναι, τι να πας να κάνεις. Εν τω μεταξύ και είναι σε κολεγιακό επίπεδο. Τι να πας να παίξεις. Ωραία. Αλλά είχε ότι βγάλανε πεθαράδες, βγάλανε τώρα, εντάξει. Και ο Σάνλεϊ και ο Λόι Μπολ. Ο Μπολ ήταν στο Ηρακλή. Ναι. Πεχτάρα, εκπληκτικός φασαδόρος. Ηλία, σε ευχαριστούμε. Αν έχουμε νεότερα και για τον αθλητισμό. Κάτσε, το γυναικείο χάντμπολ μου λέει όλο γράφει με τα γραφάρες, το ένα από τους αθλητισμούς. Ποιες πήραμε. Κοίταξε, τρεις πολύ μεγάλες μεταγραφές είναι η Στρατάκη, η Μούρνου και η Βαφιάδου. Την Τσάκαλου δεν, εντάξει. Τσάκαλου δεν. Εντάξει. Κοίταξε, η Τσάκαλου θα κάνει επέμβαση στο Μινίσκο. Της έκανε πρόταση και πάρα πολύ καλή πρόταση ο ΠΑΟΚ για να έρθει. Αλλά θα κάνει αυτή την επέμβαση στο Μινίσκο. Δεν ξέρει αν έχει πειραχθεί και ο Χόνδρος. Αν έχει πειραχθεί και ο Χόνδρος σημαίνει ότι θα μείνει τρεις μήνες έξω. Θα κάτσει να κάνει αποθεραπεία και μετά πολύ πιθανό το Δεκέμβρη να φύγει για Γαλλία. Να πάει να παίξει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτές οι τρεις μεταγραφές καθιστούν την ομάδα φαβορή για πρωτάθλημα. Mm-hmm. Πολύ έμπειρες παίκτριες. Με αυτές τις τρεις ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα πρόπερση. Με τη Στρατάκη, την Μούρνου και την Βαφιάδου. Παρέμεινε όλος ο κορμός. Έμεινε η Τζέριτς, όλα τα κορίτσια, η Νούλα, η Προκοπίδου, η Μάσακα, η Παπάζογλου, η Γρηγορία Εγκόλια φυσικά στο τιμόνι της ομάδας και παίζει και να μείνει και η Γκροζάνοφσκα, η Σκοπιανή, η οποία πέρσι βοήθησε πιο πολύ σαν εξτρέμ και όχι τόσο σαν περιφερειακή, όπου αν μείνει και η Γκροζάνοφσκα μιλάμε πια ότι ο ΠΑΟΚ είναι τελείως το πρώτο φαβορί για τους τίτλους. Άντε να δούμε. Ηλία, για ό,τι νεότερο διαβάζουμε και από Αξιά και μας ενημερώνεις για τις κινήσεις, τις μεταγραφικές στα τμήματα του Εραστέχνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έγινε, γεια. Ρε το Μπέο πήρε μετάλλιο. Αδυνάτης. Πού είναι στα δόντια. Είναι πιο αδυνατός. Βεβαίως έχει τη δίκη τώρα, έτσι. Δεν έχει ξεμπλέξει με την υπόθεση του Κοριόπολης, όπως και άλλοι 85, πόσοι είναι. Δίκη που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Αρκεί όσοι κατέθεσαν κάτι να το επαναλάβουν. Και στη μπορεί να μην έχουμε ξέχασα, δεν θυμάμαι κτλ. Είναι το μισό ελληνικό ποδόσφαιρο μπλεγμένο. Έτσι κι αλλιώς, σε αυτή την υπόθεση. Πάμε τελευταίο διάλειμμα εδώ στο ΠΑΟΚ 24, δεύτερη ώρα στον Λίμπερο. Επιστρέφουμε με όλα τα υπόλοιπα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μέχρι τις 2. Και ξανά, ο ΠΑΟΚ γιατί δεν έχει κανένα αθλητή σε αυτήν την ομάδα των εφήβων στο μπάσκετ. Πώς είναι δυνατόν. Έχει το Περιστέρι, έχει ο Άρης, έχει... Ο Άρης δεν έχει.
το Λούντζι και παίρνει και τον άλλο τον ψηλό, τον Χρυσίδη, πώς λέγεται ο δεύτερος ψηλός. Αυτός που είχε ο Παναθηναϊκός ο ψηλός, δε φίλε, τι είναι αυτό μουσχάρι. Ξέρει μπάσκετ. Ναι. Ξέρει και στα προηγούμενα μάτσα έχει επαφή με το καλάθι, είναι πολύ καλός. Εντάξει, βέβαια είναι σαν να παίζει με τα παιδιά του. Θυμάμαι το Ρετζιά σε αυτήν την ηλικία τι έκανε. 40, εξωπραγματικά, 35. Εξωπραγματικά. Και τραυματίας Γιαννούλης τότε, δεν είχε παίξει. Ναι, ναι. Ο Ρετζιάς ήταν απίστευτος. Ακόμα θυμάμαι τον τελικό με την Αυστραλία. Μόνο όλο το τουρνά εκείνο. Μέσο όρο να έχει 25 πόντους, 20 rebound. Ο Ρετζιάς. Και ήταν παγκόσμιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Είπαμε ότι με τα γραφικά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα και στις άλλες ομάδες. Κάποιες φήμες, κάποιες ανταλλαγές, αυτά, όχι τίποτα φοβερό. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη στο Βέλγιο με την Μπριζ, ρεβάνς για τα προκριματικά του Champions League. Πέμπτη, ο Ατρόμητος που δέχεται την ΑΕΚ, προφανώς, εντάξει, δύσκολο να χάσει 3-0, θα περάσει μετά του Περιστερίου. Και ο ΠΑΟΚ, 9-5, στη Σλοβακία. Παναθηναϊκός αύριο παίζει. Τετάρτη. Τετάρτη παίζει στο Βέλγιο. Παρασκευή κλήρωση. Έτσι, χωρίς βιασύνη του ΝΟΕΦ, αυτή τη φορά όσοι περάσουν και όσοι είναι αδύναμοι, είναι ισχυροί με βάση μορφολογία, δεν είναι πιθανά ζευγάρια. Εφόσον και ο ΠΑΟΚ περάσει, θα μπει στην κλήρωση για τα play-off ως ισχυρός και θα περιμένει ένα από τους αδύναμους της λίστας. Χωρίς βεβαίως να μπορεί να παίξει με Ατρόμητο ή με τον Παναθηναϊκό αν αποκλειστεί. Ο Αστέρας είναι στους ομίλους κατευθείαν. Ναι. Ο Αστέρας στους ομίλους. Αυτό είναι. Από Ισπανία δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς το παρόν για την υπόθεση του Λούκας. Μείναμε στα χθεσινοβραδινά όπου εμπλέκεται και η Καρπάτη και το δικό της ποσοστό για να το εξασφαλίσει. Μάλλον κάποιες λεπτομέρειες έχουν απομείνει για να γίνει αυτή η μεταγραφή και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ο Γιώργος Σαμαράς, ως ελεύθερος ποδοσφαιριστής, έχει διάφορες προτάσεις. Μία από Σαμπτόρια, μία από Ηνωμένες Πολιτείες. Κάπου θα βρει να πάει. Εκείνος προτιμάει να φύγει για να παίξει στη Νέα Υόρκη και ίσως αυτός είναι ο επόμενος σταθμός για την καριέρα του Σαμαρά. Μπάμπης Βατμανίδης, News Fish. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Ακουγόμαστε στα Ριτζιανά ή μόνο ίντερνετ? Μόνο ίντερνετ. Ακόμα. Α, ναι, μόνο ίντερνετ. Ακόμα. Α, ωραία. Μπορούμε να βρίζουμε δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Εκτός αν μας πεις κάτι πολύ δυσάρεστο για τις μετοχές μας που έχουμε στο κρηματιστήριο μετοχές. Α, ναι. Έπεσε η Νέργα, έπεσε η Ντερσάτ, έπεσε... Δεν θυμάμαι ποια είναι η ματεμπορική. Υπάρχει Ντερσάτ ακόμα, όχι, αστείευεσαι. Μα δεν υπήρξε και τότε για να υπάρχει και. Σωστό και αυτό. Σωστό και σήμερα. Καταποντισμό δηλαδή, όσοι έχουμε μετοχές, τελειώσαμε, έτσι. Τώρα που τελειώνει το πανίδι του μαθητήριο. Μ' αρέσουν αυτοί οι τίτλοι, έτσι. Πώς ο κόσμος, ας πούμε, διαβάζει ένα δημοσίευμα και ξαφνικά. Σοκ. Μπαίνει κάτι νέο στη ζωή του και τώρα όλοι τρέχουν. Είναι σαν εκείνο το παλιό το βίντεο που είχε στο Αμάν, δεν ξέρω αν το θυμάται. Ναι. Θυμάστε που έβγαινε ο Σερβετάς και βαρούσε τις καμπάνες και έλεγε Χωριανή, έπεσε ο Ντάου Τζόνις. Ναι. Χωριανή, όλοι στους δρόμους έπεσε. Έτσι κάπως είναι και ο κόσμος. Κοίταξε, εντάξει, αν είναι τότε να φωνάξουμε κάποιες μεγάλες δυνάμεις αυτού του τόπου, κάποιον. Σιμίτη, κάποιον, πώς το λέγανε τον άλλο, τον Αχτρακόλυστο, τον Υπουργό Οικονομίας που είχαμε, Παπαντονίου. Ναι. Να φέρουν ξανά την ομάδα του χρηματιστηρίου στα ύψη τότε που πήγαινε στις 10.000 μονάδες. Αυτό είναι. Και όλος ο κόσμος ζούσε με τα χρυσά κουτάλια. Τώρα είναι στις 600 μονάδες,
Ναι, μπορεί να έρθει κανένας Μελισανίδης ίσως να τον ανεβάσει το χρηματιστήριο αφού έπεσε τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως να λάβουμε κάποιο άλλο αφημί, να πάρουμε το χρηματιστήριο της Κύπρου. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Πάντως εντάξει, αναμενόμενο ήταν αυτό. Μετά από πέντε μήνες, μετά από τα πέντε εβδομάδες όπου ήταν κλειστό, να βγουν όλοι και να αρχίσουν να πουλάνε αβέρτα. Όπου ήταν όπως όταν κλείσαν οι τράπεζες που όλοι θέλανε να βγάλουν τα λεφτά τους με κάθε κόστος, με κάθε τίμημα. Πολύ πνιγμή το Σαββατοκύριακο, ρε. Πνιγμή, και κυρίως ξένοι έτσι στις ελληνικές παραλίες. Εντάξει, νομίζω ότι το θέμα του πνιγμού έχει να κάνει με το πόσο εσύ έχεις συνείδηση σαν αλλουόμενος. Ή ξέρεις τη θάλασσα, γιατί αυτοί πολλοί δεν ξέρουν και τη θάλασσα. Καλά, κοίταξε, μην το λες αυτό, διότι οι Έλληνες έχουν τρομερό ποσοστό σε πνιγμούς. Παρόλο που έχουμε τόσες θάλασσες, τα ποσοστά είναι τρομερά. Αλλά αυτό νομίζω έχει να κάνει κυρίως με το ότι οι περισσότεροι έχουν να κάνουν με ανακοπές και τέτοια. Τρως, μπαίνεις, δεν υπολογίζεις, συν τα ρεύματα, συν χίλια δυο πράγματα. Κάθε φορά συμβαίνει, δηλαδή είναι δυστυχώς ένα τραγικό... Γι' αυτό δεν πάμε εκεί που δεν πατάμε. Δεν έχεις σχέση αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ τα έχω τραγουδήσει. Έχω το τραγούδι που λέει σαν τη θιά στα ριχά. Έτσι κολυμπάμε. Εσύ άμα είναι να πάρεις καρδιά, δεν έχει σχέση άμα πατάς ή δεν πατάς. Όχι, κοίταξε. Αφού έχεις φάει. Ναι, έχεις φάει. Το στομάχι ζορίζει. Το στομάχι ζορίζει. Καλά, καλό είναι να μην μπαίνεις. Απλά όταν κολυμπάς, ζορίζεται η καρδιά σου. Έτσι. Αυτό. Πολύ άμα κάτσεις να πλατσουρίσεις, ας πούμε, στα ριχά, εντάξει, μειώνονται οι κίνδυνοι. Αλλά φυσικά δεν πρέπει να μπαίνεις. Γι' αυτό κάθεσαι έξω και κάνεις μάτι. Ευτυχώς δεν τρώμε πολύ. Έτσι, είμαστε όλοι εκεί οι τρεις μας νομίζω. Ναι. Ιδιαίτερα δυνατοί. Σωστά. Εγώ δεν τρώω όταν πηγαίνω στην παραλία. Έτσι, δεν πας παραλία μάλλον τότε ποτέ. Πόσα χωρίς να κάνεις μπάνιο. Βλέπεις κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον στην επικαιρότητα. Καλά, κοίταξε, έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά αυτά τα λέμε στο λόγο επειδή. Οπότε, να συντονιστείτε το πρωί να τα ακούτε. Τώρα τι να σας σχολιάσω, ότι και το λέγαμε σήμερα το πρωί, ότι οι Σουηδοί βρήκαν επιτέλους μετά από χρόνια αναζητήσεων, βρήκανε τη λέξη με την οποία θα μπορούν να εκφράζουν τον γυναικείο αυνανισμό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Οι Σουηδοί. Οι Σουηδοί, ναι, ναι. Υπήρχε τέτοιο θέμα στη Σουηδία, Έπαιζε, ναι, θέμα, διότι όπως ενημερώθηκα και το πρωί για τους ακροατές και δεν το ήξερα, τόσο καιρό επιτρέπεται δημόσιο ο αυνανισμός των ανδρών σε δημόσιους χώρους. Έχεις τόσους Σουηδούς ακροατές. Έχουμε, μα είμαστε ευρωπαϊκή εκπομπή. Μπράβο. Αρκεί λέει να μην έχεις ένα συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μόνο στη χώρα ή στη Σκανδιναβία γενικώς. Στη Σουηδία. Έχω γνωρίσει Σουηδέζα και όντως δεν έχει τέτοια θέματα. Δηλαδή δεν της φάνει παράξενο άμα κάποιος ευνανίζεται δημοσίως. Ναι, μην δεν ξέρω, ίσως να βγάλετε τον... Πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε, τον ξέχασα κιόλας. Δεν πήρε ο Πάουκ πέρυσι ένα από Σουηδία. Τον Παγιανόπουλο. Ναι, γιατί μου έρχεται ο Λορίαν Καπαγιανίδης. Κάτι τέτοιο. Έχω κοινή φάτσα. Μια σου λέγω κάπου. Το χάσαμε αυτό. Πού είναι το Πέλκαρ αυτό. Πού είναι. Δεν είναι στον Πάουκ. Είναι αποστολές. Δεν Ας να μας πείτε για το θέμα του συγκεκριμένου, δεν ξέρω. Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά, να είσαι καλά. Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εθνικός οργανισμός, μάλιστα. Αυτά προς το παρόν και με τον Γερμανό διαιτητή, ο οποίος σφυρίζει τον ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος τι διαιτητή έχει, για να δούμε. Από περιέργεια ποιος σφυρίζει, θα είναι διαιτητής από το Καζακστάν, Αρτιόμ Κουτσίν, στο Περιστέρι. 9 ώρα και ο Ατρόμητος, την ίδια ώρα. Και ο Ατρόμητος στη ρεβάνση με την ΑΕΚ Στοχόλμης. Δύο λεπτά πριν τις 3 κλείνουμε την εκπομπή, περιμένουμε τα νεότερα από το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, να έχουμε κάτι δεδομένο, είτε με τον Ροντρίγκες, είτε με τον Λέοβατς, είτε στην υπόθεση του Λούκας. Πολύ περισσότερο περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις, πράγματα τα οποία να μην έχουν ακουστεί.
και να ανακοινώσει η ΠΑΕΠΑΟΚ στις μεταγραφές της. Όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα που θα έχει και παιχνίδι το βράδυ της Πέμπτης. Και αύριο θα είμαστε εδώ κανονικά μαζί, λίγο μετά τις 12 μέχρι και τις 2. Ελπίζουμε χωρίς προβλήματα, με ρεύμα, κανονικά, ραδιοφωνικά. Και θα βάλουμε και την εκπομπή στο site σε κάποια φάση. Ναι. Από εμάς, από το Ελιά Λεμόνι του Ευόσμου, Αριστερούς 39, νέο χρώμα και νέα πιάτα στο Ελιά Λεμόνι, αλλά και από το Wonder Goal εδώ στα Λαδάδικα, τον πολυχώρο διασκέδασης, Αιγύπτου 16α. Καλό μεσημέρι!